Αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να καταργηθούν τα λατινικά και στη θέση τους να μπει η κοινωνιολογία. Ο σχολικός σύμβουλος Γιάννης Αναγνώστου αναφέρεται στο θέμα της κατάργησης των λατινικών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κλασικής παιδείας, ενώ ασκεί κριτική στο Υπουργείο λέγοντας ότι κάνει πειραματισμούς. Την ώρα που δεκάδες λαοί παγκοσμίως αναθεωρούν την όποια απομάκρυνση τους από την κλασική παιδεία και αναγνωρίζουν την πολλαπλώς θετική επίδραση της τελευταίας στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, επιδιώκοντας τον αναπροσανατολισμό της ταυτότητας της εκπαίδευσης, προκαλεί κατάπληξη η απόφαση του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας να υποβαθμίσει, όπως είναι ο κ. Αναγνώστου, βγάζοντας εκτές του εκπαιδευτικού συστήματος το μάθημα των λατινικών. Ο κ. Αναγνώστου παίρνει αποστάσεις και διατηρεί και επιφυλάξεις κατά πόσο θα εφαρμοστούν όλα όσα εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Η δικιά μου άποψη είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας κάθε φορά που επιχειρεί να νομοθετήσει κάνει και ένα πείραμα. Και τουλάχιστον μέχρι στιγμής αποδείχτηκε ότι το πείραμα πέτυχε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν έχω διαβάσει καλά και αν έχω προσέξει καλά τις δηλώσεις του κυρίου Υπουργού, μετά από τις έντονες αντιδράσεις τόσο από τις πανεπιστημιακές σχολές όσο και από τους φιλολόγους, είπε ότι τα λατινικά, ξέρετε, μπορεί να διδαχθούν και στην πρώτη λυκείου και στη δεύτερη λυκείου. Που σημαίνει ότι όταν νομοθετεί το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι σίγουρο τι ακριβώς θέλει. Τώρα είναι μια τακτική η οποία κάθε άλλο παρά έχει σχέση με αυτό που προσδιορίζει και το πολιτισμικό υπόβαθρο της πατρίδας μας και που βέβαια η κλασική παιδεία θα πρέπει να είναι στα πολύ ψηλά και πρώτη προτεραιότητα του κάθε Υπουργού και γενικότερα του Υπουργείου Παιδείας. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα σχέσει τίποτα από αυτά. Μην δε εξαιρουμένου και το νομοσχεδίο που ψήφισε για τις πανελλαδικές εκστάσεις, τις οποίες έχουμε 3 χρόνια τώρα, μια της καταργεί διαστόματος του κυρίου Πρωθυπουργού, μια της επαναφέρει, μια της επαναφέρει με διπλές εξετάσεις Ιανουαρίου και Ιουνίου, κάνουμε τα συνέχεια προαιρετικές τις εξετάσεις του Ιανουαρίου μετά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν. Εκτιμώ ότι δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά και δεν θα μπορέσουν. Βέβαια, πολύ εύκολο είναι όταν χειρίζεσαι με, δεν θα έλεγα, με άκομψο τρόπο την εξουσία χωρίς να λαμβάνεις υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολιτισμικά της πατρίδας σου, να κάνεις τραγικά λάθη ή να μένεις σε λογικές οι οποίες δεν έχουν καμιά βάση και καμιά ουσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εμείς εκφράζουμε κάθε φορά τη δυσαρέσκειά μας και όχι μόνο για τα λατινικά, είναι και άλλα μαθήματα και αρκεί να σας πω ότι την ιστορία παραδείγματος χάρη δεν αντιδράσουμε φιλολόγοι. Και μετά λέμε γιατί τα παιδιά δεν γνωρίζουν τι έγινε την 28 Οκτωβρίου που πλησιάζει. We'll be right back.